Ποια είναι τα επόμενα βήματα αν οι μετανάστες παραμείνουν εκεί. Ελισάβετ, σε ακούμε. Αρχικά να σου πω, Κωνσταντίνε ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο, πρόκειται για 13 μετα... μετανάστε που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην νεκρή Τώρα, στι περιπτώσει που οι μετανάστε ανακόπτονται από μέλη τη αστυνομία εντό των ελεύθερων περιοχών, η τακτική που ακολουθείται είναι να επιστρέφουν πίσω από εκεί που ξεκίνησαν. Ωστόσο, στην προκειμένη, παραμένουν στην πράσινη γραμμή, αφού δεν εισήλθαν ποτέ στι ελεχόμενε από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχέ. Σε ένα σημείο που, όπω μα διευκρινίζουν πηγέ τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, η Δημοκρατία δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Κυβερνητικέ πηγέ τώρα αναφέρουν πω ένα από του λόγου που η Δημοκρατία δεν επιτρέπει την διέλευση των μεταναστών σε αυτή την περίπτωση είναι διότι θα δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο προηγούμενο, με πολιτικέ μάλιστα προεκτάσει. Θα είναι πρακτικά, λε και ανοίγει νέα δίωδο για του μετανάστε και μάλιστα από τα κατεχόμενα. Να πούμε βέβαια ότι χρονικά το γεγονό συμπίπτει με την εφαρμογή των μέτρων τη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τη μη εξέταση δηλαδή αιτήσεων μεταναστών από την Συρία και τα αυξημένα μέτρα στην θάλασσα. Ωστόσο, τα νέα μέτρα στα θαλάσσια σύνορα τη χώρα έχουν ω αποτέλεσμα, όπω φαίνεται, την εκ νέου ενεργοποίηση του διαδρόμου από του διακινητές μέσω κατεχωμένων και των τυφλών σημείων τη πράσινη γραμμή Κωνσταντινέ. Ελισάβετ, παράλληλα, υπήρχε και μια διάσωση πέντε προσώπων από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση. Έτσι είναι Κωνσταντίνε, το ΞΕΔ έλαβε πληροφορία για βυθιζόμενο ιστιοπλοϊκό με πέντε επιβαίνοντες οι οποίοι εγκατέλειψαν το σκάφος το οποίο και βυθιζόταν στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Λάρνακας. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες στο βίντεο που δημοσιοποίησε το ΞΕΔ βλέπουμε πέντε άτομα που διασώθηκαν από το ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας όπου και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του Όκυπη στις 6 και 4 το απόγευμα. Όλοι οι διασωθέντε πρέπει να σου πω ότι είναι καλά στην υγεία τους, την Έδωσε δεξαμενόπλιο το οποίο έπλεε στην ευρύτερη περιοχή, χωρί να ξεκαθαρίζεται αν πρόκειται ή όχι για μετανάστε. Κωνσταντίνο. Ελισάβετ, σε ευχαριστούμε ξανά στο μηδέν.